Είδα τι. Σταμάτησε το Euro Working Group, πήγανε για Πάσχα. Δεν υπάρχει αποτέλεσμα, ενώ περιμέναμε ότι σήμερα θα υπήρχε ένα αποτέλεσμα. ώστε να πάμε την άλλη εβδομάδα σε ένα Eurogroup να υπάρξει μια απόφαση. Ε, άκουσα τι δηλώσει δύο κορυφαίων υπουργών τη κυβέρνηση, του κυρίου Βούτση και του κυρίου Σκουρλέτη, σε ξένα μεσανημέρωση, όπου είπαν ότι στι 9 Απριλίου. Αν δεν έχουμε χρηματοδότηση, δεν θα έχουμε να πληρώσουμε τη δόση στο Διεθνέ Ταμείο. Ο κύριο Βούτσι είπε ότι εμεί δεν θα το πληρώσουμε. Αν δεν έχουμε λεφτά, θα πληρώσουμε μόνο μισθού και συντάξει. Ο δε κύριο Κουρλέτη έκανε ένα βήμα παραπάνω και είπε ότι αν οι Ευρωπαίοι δεν μα θέλουν, ο καπετάνιο μα πετάξει έξω από το καράβι τη Ευρώπη, εμεί θα αναγκαστούμε να κολυμπήσουμε. Έχουμε πλάν B. Θα δούμε τι μπορεί να κάνουμε για χρηματοδότηση και από τη Ρωσία. Πετε μου, πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Απ' την άλλη μεριά, βέβαια, το κυβερνητικό εκπρόσωπο είπε ότι η δόση θα πληρωθεί στην ώρα τη. Όμω όλοι ξέρουμε ότι χρήματα δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή στα ταμεία. Λοιπόν, ε, επιτρέψτε μου να σα πω τα εξή. Ε, είναι λάθο και θα είναι λάθο mm -hmm. ε, να επιχειρήσει οποιοδήποτε να επιβάλλει σε μία νεοεκλεγήσα ε, κυβέρνηση mm -hmm. ε, μέτρα ασφιξία. Και συνθήκες εκβιασμού. Ε, κάτι τέτοιο είναι ευθέως αντίθετο με τις αρχές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ερίδεται και έχει θεμελιωθεί επάνω στην ισότιμη συνύπαρξη Να. των κρατών μελών και επάνω στην κοινή δέσμευση για ευημερία των λαών και των κοινωνιών. Ωραία. Αυτή τη στιγμή είναι παραδεδεγμένο γεγονός ότι... Ο ελληνικός λαός έχει δυστυχίσει, δεν ευημερεί, mm -hmm. είναι παραδεδεγμένο γεγονός, σύνομολογημένο ότι στη χώρα σοβεί η ανθρωπιστική κρίση και mm -hmm. έχουμε θύματα από αυτή την κρίση. Mm -hmm. Είναι επίσης παραδεδεγμένο γεγονός ότι η κοινωνία δεν είναι αυτή που ευθύνεται. Ούτε για την οικονομική κρίση, ούτε για την οικονομική καταστροφή, για την οποία σας θυμίζω ότι έχουν ομολογήσει το λάθος τους και εκείνοι που ναι. συμβάλλονται μαζί να, μας. Να, να μπούμε τώρα στο διατάφτα, γιατί ε, ε, πραγματικά οι απαντήσεις ε, επήγουν. Και η κοινωνία αυτή την οποία περιγράφετε τι θέλει. Mm -hmm. ε, αυτή τη στιγμή είμαστε στο σημείο που περιέγραψα. Και αυτό το ξέρουμε όλοι και δεν το κρύβει κανείς ούτε η κυβέρνηση βεβαίω. Με πολύ ειλικρίνεια έχουν πει εγκαίρως όλα τα μέλη της κυβέρνησης εδώ σε αυτό το στούντιο. Ο κ. Δραγασάκης πριν από 15 μέρες μας είπε ευθαρσώς ότι το πρόβλημα της ρευστότητα είναι δεδομένο. Λοιπόν, δεν έχει ανοίξει η κάνουλα, γιατί δεν δέχονται ακριβώς αυτή την τοποθέτηση την οποία κάνατε. Πιστεύετε ότι αυτή τη στιγμή εκβιαζόμαστε να πάμε σε ένα μνημόνιο, γι' αυτό έχουν κολλήσει τα πράγματα. Δηλαδή αυτά που συζητάμε αυτή τη στιγμή μπαίνουν στο πλαίσιο ε, αυτών των πολιτικών και γι' αυτό πιστεύω, είμαστε ότι... στο σημείο μηδέν. Πιστεύω ότι υπάρχει στο μυαλό... Ναι. Ε, 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 κάποιον, yeah. ή, το σενάριο της επίδειξης δύναμης και της επιβολής. Yeah. Ε, αυτό το σενάριο είναι ένα σενάριο το οποίο ουσιαστικά yeah. είναι καταστροφικό συνολικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση. αυτό είναι λοιπόν είναι που, που έχουμε σενάριο... στα χέρια μα. τι νομίζετε όχι, όχι. ότι πρέπει να κάνουμε. Ακούστε, δεν έχουμε στα χέρια μας yeah. ούτε τελεσίγραφα, ούτε τελεσμένα Α πούμε ότι αυτό Συνδιαμορφώνουμε τι καταστάσει παρεμβαίνουμε εγκαίρως, τοποθετούμαστε υπεύθυνα. Νομίζω το γεγονός ότι αυτή η κυβέρνηση διεκδικεί να κυβερνήσει, ότι έχει φέρει στη Βουλή πολύ σημαντικά νομοσχέδια προς την κατεύθυνση της υποστήριξης της κοινωνίας και της ανακούφισης των πιο... Ε, ε, ναι, βάναυσα πληγησών για την ανθρωπιστική κρίση κατηγοριών. με ένα πολύ μικρό εύρο, βέβαια. Πρέπει με να με ένα πούμε, μικρό εύρο. Το πράγματι. Μας τώρα δεν είναι. Με μεγάλης. ένα μικρό εύρο, ναι. αλλά το οποίο είναι δηλωτικό τη συνολική πολιτική βούληση για ακόμη πιο ουσιαστική παρέμβαση. Επειδή πραγματικά υπάρχει ένα πλαίσιο το οποίο κινείται σε αυτού του άξονε που εκινείται και πριν. Είναι πλαίσιο ενό μνημονίου δεν μας έχουν αφήσει και το ξέρετε καλύτερα από μένα να δεν αφήνουν την κυβέρνηση αυτή να κάνει το πρόγραμμα το οποίο υποσχέθηκε στον ελληνικό λαό για να δώσει να μην αφήσουν. Ωραία. Αυτό ισχύει. Όχι για όλους, ισχύει όμως ε, θα συμφωνήσω με, με την αποτίμηση. Πέστε μου ποια είναι η πορεία που μπορεί να έχουμε από εδώ και πέρα. Γιατί σας είπα δήλωση υπουργού, ο οποίος υπουργών, ο ένας είπε ότι δεν θα πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας, δεν έχουμε χρήματα στους δανειστές. Ε, και ο άλλος είπε ότι έχουμε και δεύτερο πλάνο, πλάν B, να πάμε να ζητήσουμε από αλλού χρήματα. Ανέφερε και τη Ρωσία και περιέγραψε με σαφήνεια ότι θα βγούμε και από το πλοίο της Ευρώπης. Θέλω να μου πείτε αν αυτή είναι μία λύση την οποία μπορεί να την ακολουθήσουμε. Ε, ακούστε, επειδή δεν άκουσα τις ε, δηλώσεις, θα μου επιτρέψετε να σχολιάσω αυτό που μου αναφέρετε. Γιατί, τις ε, έχω εδώ, τις έκανε σαυμάσια. στη Τζάιτ. Ε, επειδή δεν τις άκουσα και επειδή μου αναφέρετε ότι είναι και σε ξένα mm. μέσα, εγώ θα σας πω τα εξής. Mm. Πρώτον, ε, η Ευρώπη δεν είναι ε, πλειοκτησίας ε, κανενός κράτους μέλους, είναι συμπλειοκτησίας ε, όλων mm. των κρατών μελών και ως uh, uh, κράτος μέλος mm. εκπροσωπούμενη και από την ε, ελληνική κυβέρνηση, αλλά και στο πλαίσιο των κοινοβουλευτικών διαδικασιών από την Βουλή κοινοβουλε... και στο, yeah. ε... στο πλαίσιο του Ευρωκοινοβουλίου από την Ευρωβουλή mm -hmm. και από του Ευρωβουλευτέ yeah. μας. νομίζω ότι θα διεκδικήσουμε στεναρά η Ευρώπη να επανατροχιοδρομηθεί στου καταστατικού στόχους. στόχου. Ναι, Μα ακούνε τζάμπα μωρά. Εσεί τα λέτε, είναι πάρα πολύ ωραία. Όχι η Ευρώπη λέμε. μέχρι στιγμή μας έχει ακούσει τζάμπα. Μα δεν είναι κάτι άλλο η Ευρώπη ε, από εμά. Εγώ, 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 εγώ θα δε, επιμείνω... δεν είμαι υπέρ αυτή τη Εγώ θα δεν είναι Επίσης, δημοσιογραφικά και, όμως. Ναι, αλλά να μου αφήσετε να απαντάω. Γιατί την ερώτηση θα... την κάνουμε για να πάρουμε και την απάντηση. Ναι, mm. τη δώσατε όμω και τη δώσατε με σαφήνεια. Ε, πιθανόν εγώ επανέλαβα την ερώτηση. Όχι, θα ήθελα εγώ να, να προσθέσω να πάνεστε... κάτι για να είμαστε ακόμη σαφέστεροι. Ναι. Από το 2015 έχουν ναι. καταβληθεί σε συμμόρφωση υποχρεώσεων τι οποίε άλλοι είχαν αναλάβει. Να. για λογαριασμό της χώρας και του λαού, Να. έχουν ήδη καταβληθεί 6,8 δισεκατομμύρια. Ε, αυτή τη στιγμή έχει καταγραφεί ότι παρανόμως έχει αφαιρεθεί Να. από την ρευστότητα της ελληνικής ε, ε, οικονομίας 1,2 δισεκατομμύρια, το οποίο έτσι θελικά... Δεν επιστρέφουν εκείνοι που το κατέχουν. Όχι, δεν λένε Επίσης, έτσι τελικά. Δεν... Λένε έτσι τελικά. Ότι, ότι αυτά τα χρήματα διατίθενται από τη στιγμή που βρισκόμαστε σε ένα πρόγραμμα. Ότι όχι, αυτές... όχι. Μιλάμε για το 1,2 δις, το οποίο δεν προοριζόταν για να επιστραφεί ενώ στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα. Γνωρίζουν εκείνοι οι οποίοι υλοποιούσαν την προηγούμενη συμφωνία ότι αντικανονικά το ανέλαβαν και το παρέλαβαν. Κυρία θα το, θέλω, να το επιστρέψουν. θέλω, θέλω να σα πάω στην 20η Φεβρουαρίου, γιατί και αυτό που λέτε εκεί μέσα περιέχεται, αλλά και γιατί. Πέστε μου αν είναι αληθινές οι πληροφορίες που είχαμε ή όπως είπατε πώς σας έχουν φέρει το απουσιολόγιο. Τι έγινε την 20η Φεβρουαρίου γιατί αν δεν κάνω λάθος εσείς αντιδράσατε σε αυτή τη συμφωνία και Ταυτιστήκατε με το, τη δήλωση του κυρίου Γλέζου, ότι έγινε το ψάρι κρέα. Αυτή η συμφωνία τη 20 Φεβρουαρίου περιέχει και αυτό που λέτε και άλλα πολλά. Εσεί αυτή τη συμφωνία θα τη φέρνετε στη χώρα, ε, Καταρχά, να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα γιατί έχουν σημασία. Στι 20 Φεβρουαρίου απλώ υπήρξε μία κοινή διατύπωση ενό κοινού ανακοινοθέντου. Δεν δεν υπάρχει. Αυτό? Θα σα πω. Δεν υπάρχει συμφωνία της 20 Φεβρουαρίου, υπάρχει ένα κοινό πλαίσιο διαπραγμάτευσης και πίστοσης χρόνου για να εξευρεθεί κοινή συμφωνία. Ε, το ανακοινωθέν το κοινό της 20 Φεβρουαρίου έχει πάρα πολλά πράγματα που καταγράφονται ως μετατόπιση εκείνων οι οποίοι κανοναρχούσαν την Ελλάδα, συμφωνείτε από με την αυτό? άλλη έχει και πάρα πολλά προβληματικά σημεία. Ε, γι' αυτό το mm. λόγο, εκείνο το οποίο ε, πιστεύω είναι ότι έχει τεράστια σημασία στις ερμηνευτικές προσεγγίσεις αυτού του κειμένου να είμαστε σαφέστατοι να. σε σχέση με το τι ερμηνεία και το τι νόημα προσδίδουμε στις διατυπώσεις. Κυρία είναι, πούμε, σαφές. Ειλικρινά, δεν το καταλαβαίνω. Θα σας γιατί το εξηγήσω ο... για να το καταλάβετε. Ο Έλληνας πρωθυπουργός, όχι. Το καταλαβαίνω, mm. Δεν καταλαβαίνω ότι θέση σα εάν έχει διαφορά από αυτή που έχει επίσημη ελληνική κυβέρνηση. Ο Έλληνας πρωθυπουργό, στη Συμφωνία της 20 Φεβρουαρίου ε, είπε ότι είναι μια σημαντική συμφωνία, η οποία μας οδηγεί σε λύσεις, Υπό χωρίς μια εί, μέτρα. Είπε ότι είναι ένα μικρό βήμα, ε, νικητήριο και θετικό, νικητήριο χωρίς, το να το, χωρίς να το διογκώνει και χωρίς να το, το καλοπίζει. Να το πούμε πιο απλά. Και σωστά είπε, το είπε. Είπε ότι ήταν μια κατάκτηση. Έτσι είπε. Που μας, βγάζει, που μας βγάζει από τον άξονα του μνημονίου. Αυτό είπε. Εσεί Εσείς μα... τώρα λέτε ότι αυτά τα, αυτή η συμφωνία είχε σημεία προβληματικά. Και ναι. θέλω να μου διευκρινίσετε ποια είναι αυτά τα προβληματικά σημεία κατά τη γνώμη σας και αν, εσείς, αν ήσασταν εσείς ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα τη αυτή την το κοινό ανακοινοθέν αυτή, αυτή τη συμφωνία της 23 Φεβρουαρίου. Τα ανακοινοθέντα δεν τίθενται σε κύρωση, αν θέλετε, από τη Βουλή. Ε, Εντάξει, ακολούθησε και ένα κείμενο, πω... όμως, το οποίο πήγε στις 23 Φεβρουαρίου, το οποίο προσδιορίζει κάποιες ε, έτσι, γραμμές και άξονες για το πρόγραμμα και τα μέτρα. Κάποιες προτάσεις. Λοιπόν, Να. ακούστε, θα σας πω. Ε, νομίζω ο κίνδυνος να υπάρξει είτε παρερμηνία, είτε στρέβλωση, είτε ερμηνεία κακόπιστη προς την κατεύθυνση της αναδίπλωσης σε μνημονιακό πλαίσιο ε, υλοποιήθηκε μέσα από τις προκλητικές δηλώσεις που είχαμε από κυβερνητικούς αξιωματούχους άλλων χωρών, όπως ε, ε, προεξαρχόντως του κυρίου Σόιμπλε, ο οποίο επέμεινε να. με πολύ έτσι, με αμετάπιστο τρόπο να προσπαθεί ακόμα και τι διατυπώσει που είχαν αφαιρεθεί και, και τη, η αφαίρεσή του έχει σημασία. Σα καλύπτει και εσάς αξία. η πορεία των διαπραγματεύσεων που γίνονται αυτή τη στιγμή. Οι διαπραγματεύσει μιλούν κυρία για, ένα, στάι, για, για, τη συνέχιση ενό μνημονίου, η συμφωνία τη 20η Φεβρουαρίου, ότι πάει προ τα εκεί. Αποκλείεται, κυρία Στάι, αποκλείεται, σα το λέω με τα να. λόγου γνώσεω και με πλήρη. Υπεποίθηση υπάρξει... και εμπιστοσύνη Να. και στον Πρωθυπουργό. Να. Ε, γιατί δεν ξέρω για ποιο λόγο επιχειρείτε να εμφανιστεί μια διάσταση με τον ε, Πρωθυπουργό ο Πρωθυπουργό. Δεν είναι κακό, αυτό, δεν είναι κακό ε, αυτό. Φυσικά τίποτα δεν είναι κακό, αλλά σα είπα εσύ το καλό. Και εκδικείτε το... την άποψή Κα... σα και πολύ καλά κάνει. Κακό είναι όμω να προσδίδουμε άλλη σημασία σε πράγματα που δεν να την δεν έχουν. Αφήστε στη να σα πω. Στην κοινοβουλευτική ομάδα που έγινε για να συζητηθεί αυτή η κοινή ανακοίνωση, το κοινό ανακοινοθέν τη 20η Φεβρουαρίου, εσεί δεν ήσασταν οι πρώτοι που αρνηθήκατε να την δεχτείτε. Η διαφοροποίηση σας ήταν απόλυτη; Νομίζω ότι αυτό έχει καταγραφεί. Δεν έχει καταγραφεί βεβαίως με δική μου πρωτοβουλία η αποτύπωση πραγμάτων πάντα. τα οποία ε, έγιναν σε μια κλειστή συνεδρίαση αλλά βεβαίως έχει καταγραφεί και είναι ε, όντως αλήθεια. Από εκεί και πέρα όμως ε, με τον ίδιο τρόπο πρέπει να καταγραφεί ότι mm. αυτή η συζήτηση έγινε ακριβώς για να συνεκτιμήσουμε όλη την πορεία μας και να δούμε μου πώς Όσο για ποιο λόγο στραφηγική. είχατε διαφοροποιηθεί και τώρα το επαναλαμβάνετε και έχετε έτσι την παρησία να λέτε ναι, δεν συμφωνώ σε όλα. Ποια είναι αυτά τα σημεία που σας κάνουν να θεωρείτε ότι δεν είναι κατάκτηση. Όχι, το... δεν σας είπα αυτό. Κοιτάξτε. Η Συμφωνία τη Εκκτική Φεβρουαρίου. Είπα, δεν είπα, δεν είναι κατάκτηση. Είπα ε, και λέω ότι θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και δεν έχω καμία αμφιβολία. δεν έχω καμία ναι. αφιβολία ότι αυτή την προσοχή την καταβάλουν και έχουν τεταμένα τα. Ε, τεταμένη ναι. την προσοχή τους εκείνοι οι οποίοι έχουν αναλάβει ναι. το βάρος της διαπραγμάτευσης και έχει πρωτίστως τεταμένη την προσοχή του ο ίδιος ο Πρωθυπουργό. Θέλει τεράστια προσοχή γιατί είναι ξεκάθαρο ναι. ότι αυτήν την μικρή νίκη που δεν πρέπει να την απομειώνουμε ναι. Ε, πρέπει να την καταγράφουμε, Μπορεί να θα μπορούσαν, σε μνημόνιο, λέτε. Θα μπορούσαν να. να προσπαθήσουν να την αναστρέψουν και να. να την αντιστρέψουν με επιχειρήματα ερμηνευτικά επάνω στο κείμενο. Και γι' αυτό το λόγο έχει, ξαναλέω, τεράστια σημασία, ας πούμε να πούμε ότι εμείς ε, εξακολουθούμε ναι. να αμφισβητούμε το χρέος και ζητούμε την διαγραφή του και γι' αυτό μεθαύριο ξεκινάει τις εργασίες της ιδρυτική ε, συνεδρίαση για την Επιτροπή για το Λογιστικό Έλεγχο ναι. του Χρέους. Εξακολουθούμε να διεκδικούμε ε, ε να εκείνα... πίσω στο τι συμβαίνει σήμερα, γιατί ο χρόνος είναι πράγματι οριακό, η ρευστότητά μας είναι μηδενική και στις 9 του μηνό πρέπει να πληρωθούν χρέη και δόσεις και επίσης μισθή και συντάξει του Απριλίου. Θέλω να μου πείτε Κυρία Κωνσταντοπούλου. Νομίζω εάν, ότι, ότι, εάν έχετε, δε... ότι δεν έχουμε τουλάχιστον ε, ιδεολογική αντιπαράθεση ή αντιπαράθεση προσέγγιση στο αν η, Εσύ συμφωνείτε εάν ότι θα... συγκρούεται υποχρέωση yeah. καταβολή μισθών και συντάξεων με άλλε υποχρεώσει οι οποίε δεν συνδέονται με την επιβίωση τη κοινωνία. Νομίζω ότι πάντα προέχει η επιβίωση τη κοινωνία. Σε αυτό είστε καθαροί. Οπότε το να συμβεί αυτό που λέμε πιστοτικό γεγονό, γιατί θα συμβεί, δηλαδή θα χροκοπήσει. Ας μην προτρέχουμε. Εγώ, δεν, πάντως, εγώ πάντως, δεν, προκαταλαμβάνω Όχι, δεν ε, μια ανεξέλιξη Είμαστε υποχρεωμένοι καταστροφική. αυτή τη στιγμή, επειδή είναι οριακό το σημείο, ναι, είμαστε αυτό που είμαστε... να δούμε... Ναι, ξέρετε τι είμαστε υποχρεωμένοι το να εάν πούμε. Έτσι, ξέρετε ή εάν τι είμαστε αλλιώς. υποχρεωμένοι να πούμε. Ότι αυτό που μας ζητάτε ισοδυναμεί με το να σκοτώσουμε την κοινωνία. Το να διεκδικεί λοιπόν κάποιο να σκοτώσει μια κοινωνία και έναν ναι. λαό για να επιβληθεί ιδεολογικά και πολιτικά είναι αδιανόητο και απαράδεκτο στο πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στο πλαίσιο των άλλων διεθνών οργανισμών στους οποίους συμμετέχουμε. Όπω ο ΙΕ, όπω το Συμβούλιο τη Ευρώπη η συμμετοχή μα σε αυτού του οργανισμού ιδρύει διεθνεί υποχρεώσει κοινωνική. Να το διευκρινίσουμε. Είναι Γιατί είναι νομίζω, νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη μηκό. σημασία Βεβαίως. να το πείτε και εσεί. Ότι στην περίπτωση αυτή που δεν έχουμε τη χρηματοδότηση τι αμέσω επόμενε μέρε, η επιλογή. Είναι πληρώνονται μισθοί και συντάξει και δεν πληρώνουμε τι ε, υποχρεώσει ε, των δανείων. Σα έκανα μία τοποθέτηση αρχή, ε, η οποία είναι ότι πάντοτε προέχει ο άνθρωπο και η κοινωνία. Ωραία, είστε σαφεί οπότε. Ε, δεν ναι. είμαστε στο σημείο αυτό, άρα δεν θα σεναριολογήσω. Και ναι. από εκεί και πέρα. Είμαστε καθένας, περίπου στο σημείο αυτό, είμαστε κυρία Είμαστε στο σημείο, κυρία Στάι, όπου οφείλουν και τα μέσα ενημέρωση να πούνε καθαρά, και αυτό το λέω πολύ αυστηρά, το έχω πει σε συναδέλφου ναι. σα πλειστάκι. Οφείλουν να πούν, να, να πούν καθαρά ναι. ότι. Όχι, δεν θέλω να σα υπαγορεύσω όχι, γραμμή. Πέρα, όχι, όχι, Αλλά πρέπει να ακούω. το πούν ναι. καθαρά ότι ναι. αυτό το οποίο ζητείτε από την Ελλάδα είναι να εξουθενώσει και να εξαϊλώσει την κοινωνία και κυρίω να εξοντώσει τι νέε γενιέ. Τα παιδιά. Αυτό είναι δεν κάτι. Δεν σε τίποτα. να μην Κωνσταντοπούλου... έχουν να φάνε, να μην έχουν βιβλία για τα σχολεία του, το... να μην μπορούν να σπουδάσουν θα... και να φεύγουν, θα... να μην μπορούν να δουλέψουν. Δεν θα αντιδικήσει κανεί το... μαζί σα αυτό όμω. Κυρία Κωνσταντοπούλου, εγώ, ξέρετε, τώρα, κυρία εγώ τώρα σα λέω. Πηγαίνουμε... Α... 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 με λίγο να Εγώ σα λέω ότι εγώ που έχετε απέναντί σα συμφωνώ. Ότι βεβαίω έτσι είναι. Ναι, αλλά δεν υπεύθυνο, θα, θα το πούμε. Αναλαμβάνω εγώ, να κάνουμε καμπάνια. Όποτε πηγαίνω στη Γαλλία, πηγαίνω στην Αγγλία, πηγαίνω στη Γερμανία, Πηγαίνω στην Ιταλία και μιλάω σε ακροατήρια και εκπλήσονται από το μέγεθος της κρίσης η οποία δεν το είναι γνωστή. Το ένα ζήτημα είναι αυτό, στο οποίο δεν θα βρείτε κανέναν Έλληνα να σας πει ότι πρέπει να αφήσουμε τα παιδιά να πεινάνε. Είναι και το άλλο το ζήτημα αφορά την πολιτική απόφαση που έχουν στις πλάτες τους ορισμένοι, γιατί δεν κυβερνάμε όλοι μαζί. Να πάρουν. Και γι' αυτό σα έκανα πολύ συγκεκριμένο mm. το ερώτημα, ότι αν βρεθούμε. που δεν είμαστε πολύ μακριά, δεν είναι λίγε ημέρε. Είναι λίγε ημέρε όμω. Δεν είναι τυχαίο ότι γίνονται και αυτέ οι δηλώσει από του αρμόδιου υπουργού. Προφανώ οι άνθρωποι γνωρίζουν. Ε, είστε κι εσεί αυτή τη άποψη ότι αν βρεθούμε σε αυτό το δίλημα, η επιλογή είναι μία. Η επιλογή είναι ότι διαλέγουμε να δώσουμε του μισθού και τι συντάξει. Όχι, και ό οι εκλογέ είναι πάρα πολλέ και πρέπει να σα πω ότι δεν είναι ανυπεράσπιστη ούτε η κυβέρνηση ούτε η χώρα απέναντι σε μια παράνομη Αυτός τακτική Αυτό ο παράγων Ρωσία υπάρχει που είπε ο κ. Η χώρα έχει άμυνε, έχει yeah. μέσα τα οποία μπορεί να μετέλθει και δεν θα κάτσει με σταυρωμένα oh, τα yeah, χέρια. Και η κυβέρνηση αυτή, θα μου επιτρέψετε να σα πω και η, η yeah. κοινοβουλευτική πλειοψηφία, αναδείχθηκε yeah. με μια εντολή. Η εντολή δεν ήταν να ξεχάσει αυτά που έλεγε και να κάνει όπω οι άλλοι για να κάτσουμε στι καρέκλε μα. Κανεί μα δεν έχει yeah. αγαπήσει την καρέκλα του. Αντιθέτω, αντιλαμβανόμαστε τι θέσει ευθύνη ω πραγματικά Υπάρχει... θέσει καθήκοντα. Ο παράγων Ρωσία. Τι σημαίνει. Δεν έχω να σας δώσω κάποια απάντηση αυτή τη στιγμή από αυτό. Δεν υπά... Σας το ρωτάω, μήπως α, θεωρείται από την κυβέρνηση μια πιθανή αιστεία χρηματοδότησης, γιατί η δήλωση Δεν που, που έκανε ο κύριος Δεν μπορώ να σας απαντήσω Κουρλέτης... εκ μέρους της κυβέρνησης. Θα mm. σας πω όμως ότι κάθε κυβέρνηση οφείλει να διερευνήσει με πολυδιάστατο τρόπο τις συμμαχίες της. Mm -hmm. Και φυσικά όταν βάλετε ένας λαός και κινδυνεύει η επιβίωσή του, yeah. οφείλει να βρει τρόπο να τον στηρίξει. Πρέπει yeah. να σας πω όμως και κάτι άλλο. Οι ίδιες οι συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης yeah. λένε ότι όταν φτάνει ένας λαός να στερείται τα βασικά, υπάρχει υποχρέωση της Ένωσης για ενίσχυση και αλληλεγγύο, για δανειοδότηση. Mm -hmm. Πεςτε μου κάτι άλλο τώρα, γιατί πραγματικά αυτά μας αφορούν όλους μας, γιατί τη δικιά μας χώρα μιλάμε. Ε, για τα δικά μας παιδιά μιλάμε, και δεν είναι μόνο η κυβέρνηση η οποία πρέπει να σκέφτεται γύρω από αυτά. Πρέπει και να σκεφτόμαστε όλοι μα και να γνωρίζουμε. Και εγώ το, το θεωρώ πολύ σημαντικό το ότι μιλάτε, εγώ το ότι γίνονται δηλώσει ε, από τους αρμόδιους πολιτικούς Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό γιατί πράγματι οφείλουμε όλοι να γνωρίζουμε πού βρισκόμαστε και να ενημερωνόμαστε. Βεβαίω. Εδώ πέρα λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο ανακύπτει εκ των πραγμάτων. Από τη στιγμή που είναι έτσι τα πράγματα όπως μας τα περιγράφετε και η κυβέρνηση αυτή δεν θα δεχτεί αυτό το πλαίσιο το οποίο προϋπήρχε και όπως λέτε μέχρι τώρα γίνεται προσπάθεια να ξαναμπούμε σε αυτό το ας το πούμε το μνημονιακό πλαίσιο ε, θέλω να διευκρινίσουμε δύο πράγματα. Το ένα είναι ποια είναι αυτά τα σημεία που θεωρούμε μνημονιακά γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιες προτάσεις από την ελληνική πλευρά όπου είναι οι υποχωρήσεις, είναι ο έντιμος συμβιβασμό που λέει ο Έλληνας Πρωθυπουργό. Να προσπαθήσουμε να τον προσδιορίσουμε αυτό τον έντιμο συμβιβασμό. Για παράδειγμα, στον τομέα των ιδιωτικοποιήσεων. Είναι έντιμο συμβιβασμό να προχωρήσουν οι ενεξελίξει ιδιωτικοποιήσει όπω ε, ε, περιγράφτηκε και στο κείμενο τη 23η Φεβρουαρίου των προτάσεων Βαρουφάκη. Είναι έντιμο συμβιβασμό να παραμείνει ο έμφυα προς το παρόν ως έχει. Είναι έντιμο συμβιβασμό να υπάρξουν τροποποιήσεις στο ΦΠΑ εκτό από τα τρόφιμα και τα φάρμακα όπως είπε στη Βουλή ο Πρωθυπουργό. Θέλω τη δικιά σας τη γνώμη πάνω σε αυτό. Νομίζω ότι θα ήταν λάθος να αρχίσουμε να αποτιμούμε έναν συμβιβασμό που ακόμη δεν έχει γίνει. Ε, και νομίζω επίση είναι λάθο να προσπαθούμε να εντάξουμε. Όχι γιατί σας αυτά πω. έχουν υποθεί και είναι πληροφορίε σοβαρέ, να ε, δημοσιεύονται κτλ. Εγώ δεν κάνω το σχολιαστή πληροφοριών, θα σα πω όμω την έχουν άποψή μου. Και να τοποθετηθεί και οι υπουργοί, και ε, Ο κ. Δραγασάκη καθένας... πούμε, για τη συνέχιση τη ιδιωτικοποίηση του όλπ. Ο, ο καθένα έχει κασίες. την ευθύνη για αυτά για τα οποία τοποθετείτε. Με ρωτήσατε για τη κάποια συγκεκριμένα πράγματα και θα τοποθετηθώ για τα συγκεκριμένα χωρί να κάνω το σχολιαστή και χωρί να προκαταλαμβάνω ένα έναν συμβιβασμό που δεν έχει ακόμα γίνει. Στο πεδίο λοιπόν των ιδιωτικοποιήσεων για τις οποίες με ρωτάτε, η άποψή μου είναι ότι ε, επουδενή έχει αποδειχθεί ότι μέσα από τις ιδιωτικοποιήσεις με οποιονδήποτε τρόπο στηρίχθηκε η οικονομία ή η κοινωνία. Mm -hmm. Δεν μπορώ να φανταστώ πως αυτή η καταγραφή, που δεν είναι καταγραφή μνημονιακή, είναι καταγραφή των τελευταίων ε, δυόμισι δεκαετιών. Ε, δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα μπορούσε να ανατραπεί αυτή η εικόνα. Η Ελλάδα έχει ιδιωτικοποιήσει τις περισσότερες δημόσιες επιχειρήσεις της με ε, Οπότε, παταγώδη αποτυχία. Οπότε σε αυτό το αποτυχία. σημείο είστε αντίθετοι. Και θα σας, έλεγα, θα σας, επίσης, θα σας έλεγα επίσης ότι επί μνημονιακής περίοδου no. οι ιδιωτικοποιήσεις έτσι όπως έγιναν από το ΤΑΙΠΕΔ ήταν αιστείες σκανδάλων και ωφέλεια συγκεκριμένων επιχειρηματιών. Ε, δεν... Κυρία Κωνσταντοπούλη, το είδατε το κείμενο που έχουν οι Financial Times, που δείχνει τις ελληνικές θέσει. Όχι, δεν το είδα το κείμενο των Financial Times, αλλά μπορείτε να με ρωτήσετε... εγώ, τα ερωτήματα σας τα κάνω πολύ συγκεκριμένα, γιατί όπως εσείς είστε πρόεδρος της Βουλής και τα ξέρετε όλα, έτσι Όχι, και εγώ... ξέρω όλα, λέμε μόνο. Θα ξέρετε όλο τον κανονισμό, τέλο πάντων. Έτσι και εγώ στη δουλειά μου σας βάζω ερωτήματα βάσει συγκεκριμένων και υπαρκτών ζητημάτων. είναι το Financial Times. Και έχουν Σε ποιο κείμενο προ... αναφέρεστε. Σημερινό, κίνομα, mm -hmm. σημερινό κείμενο. Όχι, oh, δεν το έχω. Δε. Είναι οι τελευταίες προτάσεις ε, από την ελληνική πλευρά ε, στο Euro Working Group το οποίο σταμάτησε τις εργασίες του γιατί μάλιστα δεν τις βρήκε και ικανοποιητικέ, και θα, γι' αυτό θα πάνε την επόμενη εβδομάδα δεν έχουν προσδιορίσει και πότε. Ε, αυτό το σημείο των ιδιωτικοποιήσεων περιλαμβάνεται. Ε, και μάλιστα προβλέπει και τα έσοδα για το 2015 να είναι γύρω στο 1,5 δις. Γι' αυτό σας ρώτησα τη γνώμη σας. Ήσασταν όμως σαφής, είπατε ότι αυτό για σας δεν είναι, μία, δεν είναι ένας έντιμος συμβιβασμό το σημείο Είπα αυτό. Είπα την άποψή μου για τι ιδιωτικοποιήσει, την οποία Να, με τον ίδιο τρόπο ήταν. έχω καταγράψει και με την οποία ε, κατέγραψα mm. και πολύ πρόσφατα ε, μέσα στη Βουλή, όταν υπήρξε σχετική Να. διαδικασία στην Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων, ε, όπου αυτή η άποψη ήταν, αν θέλετε, Είσαστε, και είσα, η πλειοψηφική ε, εντό τη αρμόδια επιτροπή. Ε, ε, εγώ την έχω καταλάβει απόλυτα. Στα άλλα σημεία, για παράδειγμα, Παράδειγμα στο θέμα του ΦΠΑ, γιατί και στο θέμα του ΦΠΑ υπάρχει συγκεκριμένο σημείο στι τελευταίε μα προτάσει. Ε, μιλάει Σταλ, για φόρο με. πολυτελείας, ότι θα αυξηθεί το ΦΠΑ σε είδη πολυτελεία. Χωρί να προσδιορίζετε τι είναι Η... αυτό. Το, οι προγραμματικές δεσμεύσεις. Ναι. Θα μιλήσω για το ΣΥΡΙΖΑ, με τον οποίο εγώ έχω εκλεγεί, ναι. ε, γιατί νομίζω ότι έχει μία σημασία να ανατρέχουμε και στις προγραμματικές δεσμεύσεις. Λοιπόν, οι προγραμματικές δεσμεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ, ε, οι οποίες θεωρώ ναι. ότι υπηρετούνται μέσα από ναι. μια τέτοια λογική που μου περιγράφεται, χωρίς να έχω δει αυτό το κείμενο όμως, ναι. ε, ήταν προς την κατεύθυνση της αποκατάστασης της φορολογικής ισότητας, του άρθρου 4 δηλαδή ναι. του συντάγματος, που λέει Μάλιστα. ότι ο καθένας συνεισφέρει στα δημόσια βάρη ναι. ανάλογα με, τι με τις δυνάμεις του. Αυτό σημαίνει, κυρία Στάι, ότι κάποιο θα τους στενοχωρήσουμε. Θα στενοχωρήσουμε εκείνους που απολάμβαναν ατελείωτε, ατελείωτες, ο νουκέστην αριθμός, ε, ε, φόρο απαλλαγές και ασυλίες. Τώρα, θα στενοχωρήσουμε τα μέσα ενημέρωσης που δεν πλήρωναν ναι. για πάρα πολλά χρόνια ναι. την, τον οφειλόμενο ναι. Από τη διαφημιστική πίτα, Εγώ αλλά και που δεν πλήρωναν και για τη χρήση του ραδιοτηλεοπτικού ε, σήματο, ε, θα στενοχωρήσουμε και εκείνου οι οποίοι, απομοιζώντα το δημόσιο χρήμα, δεν φορολογούνται. Δεν σα μίλησα για αυτά. Γι' αυτά υπάρχει μια γενική αποδοχή και από την πλευρά των εταίρων. Μιλάω για άλλα σημεία τα οποία θεωρούνται και πιο άμεση απόδοση. Ε, στην περίπτωση του, ότι... του φόρου των ακινήτων, επειδή mm. πάρα πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είπαν το τελευταίο, τις τελευταίες μέρες ότι ο ένφια θα μείνει το 2015 και θα αντικατασταθεί από το φόρο μεγάλη ακινήτη περιουσία αργότερα. Σε αυτό θα συμφωνούσατε, θα θεωρούσατε ότι είναι ένα από τα βήματα αυτού του συμβιβασμού που θα κάναμε την Ευρώπη. Ε, νομίζω ότι δεν είναι χρήσιμο να σεναριολογήσουμε σε τέτοιο επίπεδο. Επίση, νομίζω ότι οι δηλώσει τη κυρία Βαλαβάνη οι Εσείς προγραμματικές, δεν σε θα ή οι προγραμματικέ. αυτό, ή όχι. Οι δηλώσει τη κυρία Βαλαβάνη, οι προγραμματικέ, ναι. ήταν σαφεί. Και ήταν στο πλαίσιο μια αν θέλετε έντιμη απέθενση. Δεν έχω, δεν έχω καταγράψει. Δεν θα σα πω. Δεν τώρα, έχω καταγράψει δεν η παναχώρηση σαφή, ναι. από ναι. τι προγραμματικέ. και ακριβώ θέλω πω τη γνώμη σας. Ότι η κυρία Βαλαβάνη φημίζεται για τη ναι. συνέπειά τη. Επομένω, δεν έχω κάποιο λόγο να ανησυχώ. Δεν είναι έτσι. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ πιστεύω ότι συνεπεί είναι όλοι. Αλλά από τη στιγμή που γίνεται αυτή η διαπραγμάτευση και ο Πρωθυπουργό έχει καθορίσει έντιμο συμβιβασμό, είναι δεδομένο ότι κάποια πράγματα θα υποστούν αλλοιώσει. Γι' αυτό και βάζω Εντάξει, αυτά προφανώς, τα θέματα. Προφανώ η διαπραγμάτευση περιέχει και το στοιχείο κάποιων, ε, αν θέλετε, τώρα υποχωρήσεων, αλλά αυτέ δεν μπορεί να είναι ναι. ε, στον πυρήνα, αν θέλετε, τον αξιακό λοιπόν, και τον πυρήνα των Για πάμε να το δούμε τώρα. Έτσι, εγώ θα σας κάνω ευθέως την ερώτηση και πιστεύω ότι θα απαντήσετε κι εσείς ευθέως, γιατί είναι του χαρακτήρα σας. Ε, θα έχει ένα υποθετικό στοιχείο, αλλά υποθετικό που άπτεται πολύ τη ζωφερής πραγματικότητας που ζούμε. Παλιότερα είχαμε πει, και μάλιστα με ερώτημα δικό μου, στον κύριο Τσίπρα όταν ήταν αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ και όχι Πρωθυπουργό. Εάν το ευρώ αποτελεί φετίχ και μου είχε πει το ευρώ δεν αποτελεί φετίχ, εγώ θα σας την κάνω τώρα την ερώτηση. Η δραχμή είναι ταμπού. Νομίζω, κυρία Στάι, ότι έχω με μεγάλη ευκρίνεια πει την άποψή μου σε σχέση με την συμμετοχή μας στην νομισματική ένωση θεωρώ ότι η συμμετοχή μας στην ε, νομισματική ένωση, δηλαδή στο ευρώ, ναι, που δεν είναι συνολικά ναι, η συμμετοχή μας στην Ευρώπη, αποτελεί και πρέπει να αποτελέσει ένα πολύτιμο διαπραγματευτικό εργαλείο. Το αν έπρεπε να μπούμε στο ευρώ ναι. και με τι συνθήκες μπήκαμε στο ευρώ είναι ένα τεράστιο θέμα. Το αν καλυτέρευσε η ζωή Εντάξει. των ανθρώπων με την αλλαγή του νομίσματος είναι τεράστιο θέμα. Γιατί αυτό που ναι. διαφημίστηκε ήταν ότι θα καλυτέρευε η ζωή μα. Από Εγώ εκεί θα και πέρα. Δεν δε δε χρειάζεται ναι. να επιμείνετε, γιατί σας απαντάω. <laughs> ε, θα επιμείνω. Αφήστε με να απαντήσω, ναι. αυτός, αν θέλετε να επιμείνετε. Επιμένω για να απαντήσετε. Απαντώ λοιπόν. Η. Η συμμετοχή λοιπόν αυτή κατά τη γνώμη μου είναι διαπραγματευτικό εργαλείο που πρέπει mm -hmm. να αξιοποιηθεί στο mm -hmm. μέγιστο βαθμό. Mm -hmm. Από εκεί και πέρα θα συναξιολογηθούν και όλες οι παράμετροι. Ε, δεν θεωρώ ε, ότι υπάρχει οτιδήποτε mm -hmm. ε, το οποίο μπορεί να τεθεί υπεράνω του συλλογικού συμφέροντος και της επιβίωσης και του αξιοβίωτου της ζωής του λαού μας. Νομίζω ότι είστε σαφείς, δηλαδή ούτε το ευρώ. Και άρα θα σας έλεγα ότι mm -hmm. ε, κανείς δεν θα θυσίαζε ε, τον λαό για κάτι το οποίο δεν είναι αντίστοιχη αξίας. Κανείς δεν δικαιούται να θυσιάσει τον λαό. Οπότε κυρία Κωνσταντοπούλου... Η δραχμή δεν είναι ταμπού και το ευρώ δεν είναι φετίχ. Το κατάλαβα καλά. Ε, θα, σας πω το, θα σας πω κάτι άλλο, γιατί θέλετε τώρα να με βάλετε όχι, να εγώ σας πω μια ότι... όχι. για όχι, να όχι. βγει τίτλος. Όχι, όχι, όχι εγώ πιστεύω, πέστε το όπως θέλετε. Εγώ πιστεύω ότι εσείς α, έχετε την παρησία να λέτε αυτό το οποίο πιστεύετε. Σε αυτό δεν νομίζω ότι θα σας το αμφισβητήσει κανείς. Και γι' αυτό σας ζητάω και σχεδόν σας απαιτώ να μου απαντήσετε mm -hmm. με απόλυτη ακρίβεια σε αυτό. Σας Απαντήσατε απα... βέβαια. Σας απαντάω με ακρίβεια θεωρώ και θα σας έλεγα ναι. ότι επίσης το ευρώ ή η δραχμή ή οποιοδήποτε νόμισμα, η mm -hmm. λύρα ας πούμε, γιατί υπάρχουν χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τώρα για τα δικά δυνατές που δεν ναι. είναι στο, ναι. στο ευρώ. Ε, κανένα νόμισμα δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ούτε ως δέλεαρ, ούτε ως φενάκι, ούτε ως εργαλείο χειραγώγησης ή υποταγής το νόμισμα και η οικονομία συνολικά υπάρχει για να υπηρετεί την κοινωνία. Δεν μπορεί να επιχειρηματολογούμε για οικονομική ευημερία πάνω σε μια κατεστραμμένη κοινωνία. Οπότε πάση θυσία στο ευρώ δεν είναι το δόγμα σας. Νομίζω ότι δεν υπήρξε ποτέ ε, θέση του ΣΥΡΙΖΑ το πάση θυσία, διότι αντίστροφα ε, οι θυσίες για το νόμισμα αυτό δεν αποτέλεσαν ποτέ θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, Να είμαστε ναι, να σας ρωτήσω. Όχι, ναι. α, α, ακούστε. Το πάση θυσία στο ευρώ το λένε ε, κάποιοι ή πάση θυσία ε, γενικώ οτιδήποτε. Το πάση θυσία είναι μια αντίληψη η οποία παραγνωρίζει τις πανανθρώπινες αξίες. Υπάρχει δηλαδή ενδεχόμενο, ε, να, για να αναφερθώ τώρα στο λαό που περιγράφεται ότι δεν μπορεί να θυσιάσει κανείς το λαό για ένα νόμισμα. Ε, εγώ Σε προσωπικά πιθανή... δεν είμαι διατεθειμένη ναι. να θυσιάσω ούτε ναι. έναν άνθρωπο για ένα Σε νόμισμα. Πιθανή... Και επειδή έχουμε, και επειδή ναι. έχουμε χάσει πάρα πολλούς συνανθρώπου μα ναι. μας την τελευταία περίοδο, καλό είναι εκείνοι ναι. οι οποίοι επικαλούνται θυσίες, ναι. να θυμούνται ότι κανείς δεν προσφέρθηκε για να τον θυσιάσουν. Κάποιοι επέλεξαν να θυσιάσουν τους άλλους για να καλύψουν τις δικές τους ευθύνες και να τις διαχύσουν. Πιστεύετε και νομίζω ότι, μία... με την Εξεταστική ναι. Επιτροπή θα που θα συγκροτηθεί ναι. για τις ευθύνε για την επαγωγή ναι. υπαγωγή της χώρας στο μνημόνιο, αυτό θα γίνει κατανοητό απολύτως. Για να το κλείσουμε το θέμα αυτό με το νόμισμα, ε, ότι προκειμένου λοιπόν να μπούμε σε μία λογική μνημονίων, εάν αυτή είναι η επιμονή των εταίρων μας, ότι η προοπτική του ελληνικού λαού θα είναι καλύτερη με άλλο νόμισμα, με τη δραχμή. Δεν σα είπα αυτό. Σας το είπα. ρωτάω εγώ. Όχι, το δεν σα είπα αυτό. Είμαι πολύ ναι. συγκεκριμένη σε αυτά που λέω και δεν θα παραστήσω ότι μπορώ να τοποθετηθώ επί τη mm -hmm. οικονομική προοπτική με το ένα νόμισμα ή το άλλο, γιατί δεν μπορώ. Σα λέω. Δεν είναι το αντικείμενο. Ναι, όταν μου είπατε όμως, λέω, όμως... ότι δεν θυσιάζουμε το λαό. Αυτό είναι ζήτημα αρχή. Αυτό είναι ζήτημα αρχή, κυρία Στάιν. Το ίδιο θα σα έλεγα και για τη δραχμή. Το ίδιο θα σα έλεγα και για τη λίρα. Για ναι, κανένα αυτή τη νόμισμα. Γιατί έχουμε το ευρώ και Εντάξει, λόγω του ευρώ διαπραγματεύουμε. Το ίδιο θα σα έλεγα για οποιοδήποτε νόμισμα. Ε, αυτό το οποίο ε, νομίζω ότι πρέπει να είναι σαφέ είναι και νομίζω ότι το είπαμε και ναι. ε, με πολύ μεγάλη σαφήνεια, είναι ότι στην πραγματικότητα ε, αυτό το οποίο επισύεται, δηλαδή η έξοδος από το ευρώ, δεν είναι μία προβλέψιμη ε, επιλογή, αν θέλετε. Τουλάχιστον με την ε, δομή που έχει και την ομοθετική και νομοτυπική ε, κατάρτιση της ε, νομισματικής ένωσης. Mm -hmm. Αλλά αν μένουμε στο ευρώ χωρίς αυτό ευρώ, ανοίγονται κάτι... οι επιλογές, Όλε πια. Γι' αυτό είπατε με πριν ότι αυτό... θα εξαντλήσετε όλε τι πιθανότητε να στηριχθεί ο λαό χρηματοδοτικά. Γι' αυτό, αυτό αναφέρατε. Το Αναφέρονται άλλε δυνάμει, η Ρωσία ή η Κίνα εγώ ή οπουδήποτε. Εγώ δεν σα ανέφερα καμία άλλη Ρωσ... Ρωσ... δυνάμει. η Ρωσία την ανέφερα, ανέφερα εγώ και σα το ερώτημα, επειδή το είπε ο Το, το αναφέρατε. Ο εγώ σα ανέφερα που την υποχρέωση να υπάρξει με πολυδιάστατο τρόπο και πολυεπίπεδη διεκδίκηση. Mm -hmm αυτή τη Για της πάμε τώρα να δούμε, μια που βρισκόμαστε μας. σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, βεβαίω, πέντε χρόνια ολόκληρα και... Και...